αποκαλύψεις έγιναν για τη ζωή του Γιώργου Κόρομη, έναν από τους πιο αγαπητούς παίκτες του Survivor 4, μεταξύ άλλων, έγινε γνωστό πως το μοντέλο έχει σχέση, αφού είναι αδύνατον λόγω ομορφιάς να είναι ελεύθερος. Ο Δημήτρης Τρέπκος μίλησε στην εκπομπή Ευτυχείτε, για την άγνωστη σχέση του με τον παίκτη της κόκκινης ομάδας και τη συνεργασία του στην Πασαρέλες, αφού έχει περπατήσει για γνωστούς οίκους. Μάλιστα, έπειτα από ερώτηση της δημοσιογράφου αν είναι σε σχέση, εκείνος απάντησε «Κοίτα τον έχεις δει, είναι δυνατόν να είναι ελεύθερος, συγγνώμη». Survivor 4, ο Γιώργος Κόρομη ενδέχεται να είναι ο μεγάλος νικητής. Από την αρχή του Survivor φαινόταν πως η Κάτια Τάραμπανκο ξεχώριζε αγωνιστικά από τους περισσότερους παίκτες και των δύο ομάδων και πολλοί την είχαν βάφτιση από τότε νικήτρια, ωστόσο, μετά το πρόβλημα υγεία της την ανάγκασε να εγκαταλείψει δείτε εδώ τις πρώτες της δηλώσεις και τώρα, σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από τη στοιχηματική Novibet έχει πάρει άλλο στη θέση της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν μέχρι στιγμής, λοιπόν, οι τηλεθεατές έχουν πρώτο σε προτίμηση τον Γιώργο Κόρομη αλλά με το ίδιο ποσοστό ακολουθεί ο James Καφετζής και Νίκος Μπάρτζης. Υπάρχει τεράστιο ντέρμπι ανάμεσα στους τρεις αυτούς παίκτες αλλά σίγουρα τώρα που χωρίστηκαν οι ομάδες η αμφιταλάντευση αυτή θα ξεκαθαρίσει και σε λίγες ημέρες θα είναι ξεκάθαρο το όνομα του νικητή. Ο Γιώργος Κόρομη είναι 33 ετών και μένει στην Αθήνα. Γεννήθηκε στην Ουγγαρία. Είναι επιχειρηματίας καθώς διατηρεί καφετέρια στο κέντρο της πόλης. Παλαιότερα δούλευε ως μπάρμπαν σε γνωστό beach bar της. Ο Γιώργος Κόρομη έχει σπουδάσει γραφιστική και 3D animation. Λατρεύει τις εξορμήσεις, τη φύση και το ψαροντούφεκο και πιστεύει ότι αυτό θα τον βοηθήσει στον Άγιο Δομήνικο. Του αρέσει να ζει στα άκρα και να μην κάθεται στον καναπέ. Υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις. Πηγαίνει με τους φίλους του για ελεύθερο κάμπινγκ και τρώνε από τα ψάρια που ψαρεύουν. Αντιπαθεί τους γκρινιάριδες, τους εγωκεντρικούς και τους ψωνισμένους. Δεν του αρέσει να χάνει και στο μυαλό του υπάρχει μόνο η νίκη. Θεωρεί τον εαυτό του ήρεμη δύναμη και θέλει να είναι ένα σημαντικό μέλος της ομάδας του. Οι συμπαίκτες του στο Survivor τον φωνάζουν και κόρο. Ο Γιώργος Κόρομη μέχρι στιγμής είναι πολύ καλός στο αγωνιστικό κομμάτι και όσον αφορά τον χαρακτήρα δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα εκτός από κάποιους καυγάδες που είχε με τον Νίκο Μπάρτζη όταν βρίσκονταν και οι δυο από την πλευρά των μαχητών. We'll be right back.